κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι η ειδήσεις της Πάτρας και της Δυτικής Ελλάδας από την τηλεόραση του Best. Το καρναβάλι του 2024 πέρασε στο βιβλίο της ιστορίας του Πατρινού Καρναβαλιού. Ήθιστε μετά από κάθε διοργάνωση να ξεκινάει μια μεγάλη συζήτηση για τα όσα έγιναν και τα όσα δεν έγιναν. Μάλλον ο κόμπος έχει φτάσει πια στο χτένι, καθώς πληθαίνουν και οι φωνές που μιλούν για την πλήρη αναδιάρθρωση των εκδηλώσεων, αν θέλουμε να μιλάμε για τον μεγαλύτερο πολιτιστικό και οικονομικό γεγονός για την πόλη της Πάτρας. Η ΚΕΔΥΠ υπεραμείνεται βέβαια του συντονισμού και η Καρναβαλική Ακαδημία της παρουσίας των πληρωμάτων. Το πατρινό καναβάλι του 2024 πέρασε στην ιστορία, όμως απέμειναν τα κακοσκήμενα που δυστυχώς τα τελευταία χρόνια δείχνει να μην αλλάζουν, με τους υπεύθυνους της ΚΕΔΥΠ να εστιάζουν στην ασφάλεια που επετέφθη και στους εκπροσώπους των πληρωμάτων να δίνουν βάση στις αλλαγές που πρέπει να γίνουν το συντομότερο. Πρώτα απ' όλα πέρασε το καναβάλι, ας κρατήσουμε τη χαρά που άφησε, να την έχουμε όλο τον χρόνο. Η αποτίμηση είναι πρώτα απ' όλα το μεγάλο κάδρο, η ασφάλεια. Έγινε ένα τεράστιο γεγονός. 60.000 άτομα στην παρέλαση, χιλιάδες πολλαπλάσιοι πλέον επισκέπτες και δεν άνοιξε ούτε μύτη ουσιαστικά. Αυτό είναι το σημαντικότερο σημείο, το οποίο οφείλεται στην πολύ καλή οργάνωση και από τη μεριά του Δήμου και από τη μεριά της ΚΕΔΥΠ, αλλά και τη συμμετοχή φορέων όπως είναι οι Σαμαρίτες, όπως είναι η οργάνωση του Δήμου στην καθαριότητα. Πρέπει να βλέπουμε, δηλαδή, αυτή τη στιγμή όταν τελειώνει το καναβάλι κοιτάμε το κυριότερο στοιχείο που είναι η ασφάλεια. Άρα εκεί δίνουμε την έμφαση, εκεί δεν έγιναν λάθη. Τώρα από εκεί πέρα, εκτός του καλού, είναι το καλύτερο. Βεβαίως έχουμε και άλλα καινούργια πράγματα, είναι μια εμπειρία ακόμα. Πρέπει να καταλάβουμε πλέον ότι το καναβάλι της Πάτρας είναι ένα τεράστιο γεγονός και απαιτείται και η συμμετοχή και η στήριξη και από άλλους φορείς. Περισσότερη συμμετοχή και της περιφέρειας, περισσότερη συμμετοχή και από το κράτος και από το Υπουργείο, γιατί είναι ένα τεράστιο γεγονός. Αυτό είναι κάτι που δεν αφορά αυτή τη στιγμή τον απόϊχο της Ακαδημίας. Αφορά τον απολογισμό που θα κάνει ο Δήμος όσον αφορά το σχεδιασμό που είχε το φετινό καναβάλι του 24. Εμείς θα είμαστε πάντα αρρωγοί σε οτιδήποτε έχει να κάνει για τα υπέρ της πόλης και του καναβαλιού. Θα δουλεύουμε όλο τον χρόνο. Η Ακαδημία ήδη θα ξεκινήσει να δουλεύει πράγματα που έχει κατά νου να προσφέρει προς την πόλη για το καναβάλι του 25 καθ' όλη τη διάρκεια όλου αυτού του διαστήματος. Πριν ακόμα πέναξ, θα δείτε πολύ έντονη την παρουσία της Ακαδημίας. Αρνητικά σχόλια προκάλεσε στην τοπική κοινωνία η μετάδοση, μη μετάδοση της μεγάλης παρέλασης της Κυριακής από την ΕΡΤ, με τον αντιπρόεδρο του καρναβαλικού οργανισμού να μιλά για αθέτηση συμφωνίας από την κρατική τηλεόραση, που θα πρέπει στο εξής να επαναπροσδιοριστεί η συμφωνία της με το Δήμο. Στην προκειμένη περίπτωση δεν έχει ευθύνη ο Δήμος. Απλώς άλλαξε το σχεδιασμό της ΕΡΤ τελευταία στιγμή. Παρά τα αυτά, υπήρχε και η επικοινωνία του Δήμαρχου με την ΕΡΤ και κάπως μαζεύτηκε. Αυτό είναι μια δυνατότητα, μια επικοινωνία που πρέπει να έχουμε έγκαιρα με την ΕΡΤ, αλλά και η ΕΡΤ να κρατάει τις συμφωνίες της. Στο σχεδιασμό. Το βράδυ της Καθαράς Δευτέρας έγινε η απονομή των βραβείων των πληρωμάτων, με πολλούς εκπροσώπους τους να εκφράζουν τα παράπονά τους για την έλλειψη χώρου, ώστε να συντονίζονται και να δημιουργούν τα πληρώματα, τα άρματά τους. Πρώτα απ' όλα, καναβάλι χωρίς διαμαρτυρία δεν υπάρχει. Είναι ένα κομμάτι της ομορφιάς. Ήμουνα εκεί, δεν ήταν τόσο ωραία. Βεβαίως υπάρχουν θέσεις, απόψεις. Πάντα όλοι αυτοί που δουλεύουν με το καναβάλι θέλουν κάτι καλύτερο από τη δικιά τους μεριά. Ο Δήμος και ο Δήμαρχος είναι διατεθειμένοι να στηρίξει την προσπάθεια αυτή. Από εκεί πέρα είμαστε σε φάση συνεννόησης και με τα groups. Τα μέλη της Ακαδημίας και όλα τα πληρώματα που συμμετείχαν από εμάς στην παρέλαση παρέλασαν και παρήγαν έργο πάλι για την πόλη. Έχουμε δείξει ποια είναι η δυναμική μας. Θεωρώ ότι όλα πήγαν κατευχήν για το κομμάτι που αφορά τα πληρώματα και τα μέλη της Ακαδημίας, σας μιλώ έτσι. Εμείς είμαστε πολύ ικανοποιημένοι για το αποτέλεσμα που μπορούσαμε να παράξουμε για όλο αυτό το διάστημα. Δουλέψαμε με πάρα πολύ μεράκι και πολύ αγάπη για το καναβάλι. Οι καρναβαλιστές στηρίζουν με δύναμη ψυχής και διάθεση τις παρελάσεις και μάλιστα έχουν μια σειρά από προτάσεις για εκδηλώσεις πολύ διάστημα πριν την κορύφωση, οι οποίες θα πρέπει να πέσουν στο ταπέζι της διαπραγμάτευσης με το Δήμο, ώστε να υπάρξει η πολυπόθητη εξέλιξη του μεγάλου αυτού πολιτιστικού και οικονομικού γεγονότος για την Πάτρα. Του χρόνου θα έχουμε λιγότερα αρνητικά σχόλια. Λιγότερα αρνητικά σχόλια, γιατί πρέπει όλοι μαζί να βοηθήσουμε και όλοι να νιώσουμε ότι συμμετέχουμε καλοπροαίρετα. Στην προκειμένη περίπτωση, ο Δήμος είναι, και η ΚΕΔΥΠ στην προκειμένη περίπτωση είναι ο φορέας οργάνωσης. Οπότε πρέπει να αγκαλιαστούμε όλοι μαζί και να
να συνοδηγούμε στην Καλπορέρετα. Υπήρξαν εδώ και πάρα πολλά χρόνια τα πληρώματα και θα υπάρχουν πάντα. Αυτό δεν είναι κάτι καινούριο. Το γεγονός ότι πλέον θα υπάρχουν θεσμικά μέσω του σωματείου δεν αλλάζει το γεγονός ότι οι προτάσεις των πληρωμάτων υπήρξαν και υπάρχουν όλα αυτά τα χρόνια και είναι ενεργές. Ο Δήμος Πατρέων τώρα στην ανακοίνωσή του για την αποτίμηση του καρναβαλιού κάνει λόγο για ρεκόρ που καταρρίφθηκαν. Ωστόσο, αυτή η εικόνα δεν επιβεβαιώνεται από την εστίαση και από όσους κυκλοφόρησαν στο κέντρο της Πάτρας το τριήμερο του καρναβαλιού παρά τις προσδοκίες που είχαν καλλιεργηθεί όλο το προηγούμενο διάστημα. Σωτήρη, καλησπέρα. Καλησπέρα για μένα. Καλή Σαρακοστή. Καλή Σαρακοστή. Ναι. Λοιπόν, οι επισκέπτες τελικά δεν η επισκεψιμότητα, ναι. Κοίταξε, πολλά υπόθηκαν τις προηγούμενες ημέρες. Προσδοκίες, εκτιμήσεις, πάντως είναι γεγονός ότι κυκλοφορούσε ευρέως και πολύ έντονα το τελευταίο διάστημα για ένα αριθμό επισκεπτών που υποτίθεται περίμενε η πόλη, γύρω στις 200, ακούσαμε και ακόμα περισσότερους κατοίκους, περισσότερους επισκέπτες, 250.000 ακούσαμε σε τηλεοπτικό σταθμό της Αθήνας, υπερβολικά τα νούμερα προφανώς, έτσι, 250.000 φανταστείτε μία επιπλέον πάτρα ακόμα παραπάνω, έτσι, τουλάχιστον όσοι κυκλοφόρησαν στο κέντρο κατά το τρίμηνο του Καρβαλούλιου, σίγουρα δεν συνάντησαν μία δεύτερη πάτρα μέσα στο στενό πλαίσιο του ιστορικού κέντρου της Πάτρας. Κόσμος προφανώς υπήρχε, πάρα πολύ, αλλά για να μιλάμε με δεδομένα, γιατί πάντα θα πρέπει να μιλάμε με δεδομένα, αυτά που έχουμε, τι είναι τα νούμερα από τα πληρώματα και τους συμμετέχοντες καρναβαλιστές σε αυτά, τα οποία προφανώς φέτος σίγουρα ήταν περισσότερα. Μιλάμε για 180 πληρώματα, σίγουρα αυτό είναι ένα ρεκόρ. 60.000 καρναβαλιστές είναι και αυτός ένας αριθμός που μπορούμε να το λάβουμε υπόψη μας με βάση τις καταγραφές από τις πωλήσεις των στολών. Επίσης, ένας αριθμός που μπορούμε να λάβουμε υπόψη μας είναι οι καταγραφές του υπεραστικού ΚΤΕΛ Πάτρας. Και αυτές θα πούμε ότι το προηγούμενο διάστημα κινήθηκαν σε ένα πλαίσιο υπερβολής. Με βάση την τελευταία αποτίμηση από το υπεραστικό ΚΤΕΛ ΕΦ, είχαμε μία αύξηση επιβατών γύρω στο 15%. Με βάση τη διοίκηση του υπεραστικού ΚΤΕΛ, ναι, από την Αθήνα ήρθαν 20.000 επιβάτες, συν 2.000 περίπου από την Βόρεια Ελλάδα και βάλε και μερικούς ακόμα από διάφορα άλλα μέρη. Συνολικά θα λέγαμε το υπεραστικό ΚΤΕΛ θα πρέπει να διακίνησε περίπου 25.000 άτομα το πολύ. Τώρα, οι υπόλοιπες εκτιμήσεις... Έχει ενδιαφέρον ναι, να δούμε και το προφίλ αυτών που ήρθαν... Σωτήρη. Σωστά. Κατά βάση, όλοι το ξέρουμε, είναι νεολαία. Φοιτητές, φίλοι φοιτητών, οικογενειακοί φίλοι, γενικώς νεολαίστικος κόσμος, 18-24 όπως λέγεται, συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα κατά βάση και αυτή η συγκεκριμένη ομάδα ηλικιακή, από ό,τι καταλαβαίνεις, Έφη, προφανώς δεν έχει οικονομικές ανεξαρτησίες, να χαλάσει δηλαδή όσα λεφτά μπορεί ή και θέλει, αλλά όσα λεφτά του έχουν δώσει οι γονείς του ως χαρτζηλίκι για να κάνει αυτό το ταξίδι της αναψυχής του διημέρου ή τριημέρου το πολύ. Μικρό μπάτζετ δηλαδή οικονομικό, έτσι, περιορισμένο, και αν λάβουμε υπόψη και τις συνθήκες που έχουν αλλάξει τα τελευταία χρόνια και που θέλουν τη διασκέδαση να γίνεται σε μεγαλύτερο μέρος στις πλατείες, στους πεζόδρομους και γενικά σε υπαίθριους χώρους, τότε καταλαβαίνεις ότι και η εστίαση δεν εισέπραξε τα ποσά που υπολόγιζε, τα έσοδα που υπολόγιζε και είχε εκτιμήσει ότι θα εισέπρατε κατά το τρίμερο του καρναβαλιού. Ακούσαμε και για μπαρ στο κέντρο της Πάτρας που έξω περνούσε ο κόσμος κατά εκατοντάδες, κατά χιλιάδες και μέσα τα μπαράκια αυτά ήταν σχεδόν, δεν θα λέγαμε άδεια, αλλά τουλάχιστον σχεδόν, δεν ήταν σχεδόν, έτσι με εικόνες ή δεν ήταν ο αναμενόμενος κόσμος. Σωστά. Μειωμένος λοιπόν. Μειωμένος ο τζίρος, ναι, το λένε και οι ίδιοι καταστηματάρχες. Αναφέρω χαρακτηριστικά την αποστροφή του λόγου από τον Τάσο Γιατρά, τον πρόεδρο της ΚΕΑΔ, να μην φαντασιωνόμαστε εκατοντάδες χιλιάδες επισκέπτες και να μην στρουθοκαμιλίζουμε. Η εστίαση δεν εισέπραξε αυτά που περίμενε. Εμείς να πούμε ότι καλά πήγαν από ό,τι φαίνεται τα πάρτι, τα μεγάλα καρναβαλικά πάρτι που διοργανώθηκαν το τελευταίο τρίμερο και τα οποία ήταν και τσιμπημένα οικονομικά, δεν θα πρέπει να το παραβλέψουμε αυτό. Και ήταν αναμενόμενο ότι θα πάνε καλά αυτά τα πάρτι, γιατί πηγαίνουν κάθε χρόνο. Στηρίζονται κατά βάση και από καρναβαλιστές, από άτομα που συμμετέχουν στα γκρουπ, τα οποία επιζητούν μια οργανωμένη διασκέδαση, θα λέγαμε, μέσα στο στενό κύκλο του γκρουπ, του καρναβαλικού γκρουπ. Ναι. Και των γνωστών και φίλων. Σωστά. Γενικώς αυτή είναι η εικόνα έτσι, που αποτυπώνεται από την εστίαση. Έχουν αλλάξει συνθήκες, όπως το είπαμε. Ο κόσμος διασκεδάζει διαφορετικά πλέον. Ψάχνει να βρει
τρόπους και χρόνους διασκέδασης σε σημαντικά γεγονότα. Η νεολαία κατά βάση που δεν χαλάει πολλά λεφτά, έχει συγκεκριμένο μπάτζετ όπως είπαμε στην τσέπη, φθηνή διασκέδαση, φθηνά τρόφιμα, διατροφή, διαμονή στο φύλλο ή ακόμα και ξενύχτη όλη τη νύχτα για ένα 24ωρο για να μέχρι να πάρει το λεωφορείο τις επόμενες μέρες να επιστρέψει στο σπίτι. Ένα καρναβάλι θα λέγαμε χαμηλού μπάτζετ, χαμηλού οικονομικού αποτυπώματος σε σύγκριση με άλλες περιόδους. Ίσως να αποτελέσει αυτό μια αιτία, μια αφορμή συζήτησης για το τι καρναβάλι θέλουμε. Κάθε χρόνο μπαίνει αυτή η συζήτηση άλλωστε. Θα λέγαμε όμως εμείς, θα επισημαίναμε ότι ήταν ευτυχές το γεγονός ότι δεν είχαμε κάποιο σοβαρό περιστατικό. Ο Ερυθρός Σταυρός χειρίστηκε πάρα πολλά περιστατικά. Και θα τα δούμε αυτά και με ρεπορτάζ που έχουμε. Δεν είχαμε όμως κάτι σοβαρό, έτσι. Δεν είχαμε κάτι αυτό σοβαρό. Όμως ίσως να οφείλεται και στον παράγοντα τύχη. Έτσι, να το πούμε αυτό. Δεδομένο τον αριθμό της χιλιάδες ατόμων που βρίσκονταν συγκεντρωμένοι σε υπερβολικά μικρό στενό χώρο, το γεγονός και μόνο δεν είχαμε κάποιο σοβαρό περιστατικό ήταν καθαρά θέμα τύχης, στατιστικά, από στατιστική άποψη το λέμε. Προφανώς και δεν απευχόμαστε να συμβεί κάτι οτιδήποτε στο μέλλον και ούτε να σκεφτόμαστε κατά διάνοια ότι θα θέλαμε να συμβεί κάτι, έτσι. Αυτό από κανέναν δεν μπορεί να περάσει από τη σκέψη, αλλά σαν φορείς, σαν οργανωμένη πολιτεία εδώ, σαν Δήμος, θα πρέπει πάντα να λαμβάνουμε υπόψη μας αυτά τα γεγονότα και να βλέπουμε πλέον την οργάνωση αυτού του μαζικού γεγονότος συμμετοχής δεκάδων χιλιάδων ανθρώπων σε ένα μικρό χώρο υπό διαφορετικές συνθήκες πρόληψης και μέτρων ασφάλειας οπωσδήποτε. Θα πρέπει να κοιτάξουμε προς την κεντρική Ευρώπη, προς τη δυτική Ευρώπη, να δούμε πώς διοργανώνονται αυτού του είδους εκδηλώσεις, τι μέτρα ασφαλείας λαμβάνονται, γιατί δεν είναι προφανώς, δεν είναι εύκολα αυτά τα γεγονότα να διοργανώνονται από άποψη οργανωτική και σίγουρα είναι πάρα πολύ απαιτητικά και περίπλοκα στην διαχείριση αυτών των περιστατικών. Μέχρι σήμερα τα έχουμε πάει καλά, οπωσδήποτε, αλλά θα πρέπει πάντα να βάζουμε τον πύχη πολύ ψηλά σε αυτό το επίπεδο. Σε σχέση λοιπόν με τα ατυχήματα ή τα ακραία περιστατικά, το προφίλ των επισκεπτών λοιπόν που είπαμε δεν μας αφήνει περιθώριο να μιλάμε για μεγάλο οικονομικό γεγονός. Σωτήρη, να σε ευχαριστήσω. Πάμε να δούμε τώρα, κυρίες και κύριοι, αν είναι μεγάλο πολιτιστικό γεγονός το καρναβάλι. Οι φωνές που ζητούν να μπει τέρμα στην απαξίωση του καρναβαλιού από τη Δημοτική Αρχή αυξάνονται χρόνο με το χρόνο. Χαρακτηριστική τοποθέτηση του γνωστού καρναβαλιστή με ιστορικό πλήρωμα Σταύρου Γκουρνέλου χθες κατά τη διάρκεια της απονομής των βραβείων του Πατρινού Καρναβαλιού. Να δούμε ένα πολύ σύντομο σχόλιο με την τοποθέτηση και αμέσως μετά θα συζητήσουμε. Είναι πολλά χρόνια που έχω να έρθω σε βραβεία. Όχι απαξιώνοντας το καρναβάλι, ούτε απαξιώνοντας τη Δημοτική Αρχή, ούτε τίποτα. Απαξιώνω και αυτό που βλέπω την αδιαφορία και αυτό που φοβάμαι. Το μέλλον του Πατρινού Καρναβαλιού. Αυτό φοβάμαι. Και θα σας πω γιατί το φοβάμαι. Γιατί άκουσα, ακούω πολλά και βλέπω λίγα. Εγώ θεωρώ ότι εμείς από την πλευρά σαν πληρώματα, ο καθένας από τη δική του μεριά κάνει ό,τι καλύτερο μπορεί. Θέλω αυτό να το κάνει και η Δημοτική Αρχή. Θέλω να κάνει ό,τι καλύτερο μπορεί. Αυτό που κάνουμε είναι λίγο. Δεν φτάνει και αυτή την πόλη. Μαζί μας ο κύριος Σταύρος Γκουρνέλος, τον είδαμε πριν. Κύριε Γκουρνέλο, καλησπέρα σας. Καλησπέρα και σας. Εγώ θα ευχηθώ βέβαια και του χρόνου με υγεία, καλή Σαρακοστή. Όμως νομίζω ότι με μία φράση σας τα είπατε όλα. Ότι η Δημοτική Αρχή κάνει το λιγότερο που μπορεί είναι πολύ λίγο αυτό που προσφέρει. Είναι πολύ λίγο για τέτοιο θεσμό που έχει η πόλη στα χέρια της. Είναι πολύ λίγο για τα όνειρα των καρναβαλιστών που διαθέτει αυτή η πόλη. Δυστυχώς ή ευτυχώς προσπαθεί να κάνει όσο μπορεί το δυνατόν λιγότερα. Δεν ξέρω γιατί. Φοβάστε για το μέλλον του θεσμού. Αυτό είπατε χθες κατά τη διάρκεια της απονομής των βραβείων.
Πώς το βλέπετε, αν συνεχίσουμε έτσι, πώς το βλέπετε το μέλλον του Πατρινού Καρναβαλιού? Θα σας πω με την εμπειρία μου των 40 χρόνων που παρελάβνω σε αυτή 40 την πόλη. Χρόνια λοιπόν συμμετέχετε, γι' αυτό είπα στην αρχή ιστορικό. Παρελάβνω 40 χρόνια σε αυτή την πόλη. Είναι πάρα πολλά χρόνια και έχω δει την εξέλιξη του Πατρινού Καρναβαλιού, τη μεταξέλιξη χρόνο με το χρόνο, και δυστυχώς ή ευτυχώς μπορώ να βλέπω μπροστά. Όχι σαν medium ή σαν μάγισσα, mm-hmm. γιατί η κατάρα στο Λαδέμπορα δεν έπιασε. Ο σκοπός μας δεν ήταν να καταραστούμε κανέναν. Ήταν να κάνουμε τον κόσμο να γελάσει με τα χάλια μας, με την ακρίβεια που υπάρχει, και να είμαστε στο δρόμο θυμίζοντας τι σημαίνει Πατρινό Καρναβάλι, θυμίζοντας τι σημαίνει σάτυρα, θυμίζοντας τι σημαίνει να σέρνεις μια κατασκευή για πόσα χιλιόμετρα και να είναι ο ένας δεμένος με τον άλλον, και όλο αυτό το πράγμα να έχει τις ρίζες του σε αυτό που ονομάζεται Πατρινό Καρναβάλι. Να πούμε ότι είστε το Group 97, φέτος το θέμα σας ήταν η κατάρα του Λαδέμπορα, σατυρικό. Επειδή συμμετέχετε 40 χρόνια, κύριε Γκουρνέλο, είπατε, ναι, ναι. Έχετε δει αυτόν τον θεσμό να εξελίσσεται, να ενσωματώνονται νέα στοιχεία, να βελτιώνεται. Τα τελευταία χρόνια βλέπετε στασιμότητα. Και τι είναι αυτό που σας φοβίζει τελικά? Να σας πω τι με φοβίζει. Με φοβίζει ότι το καρναβάλι είναι καθρέφτης μιας κοινωνίας που διαρκώς αλλάζει, που διαρκώς μεταλλάσσεται και εξελίσσεται. Με φοβίζει το ότι οι άνθρωποι έχουν πάψει να γελούν, έχουν πάψει να τους δένει η παρέα που ονομάζεται παλιά. Ευτυχώς εμείς στο δικό μας πλήρωμα εξακολουθεί να ισχύει αυτό. Και αυτό που θα ήθελα και αυτό που βλέπω τριγύρω μου είναι ένα καρναβάλι με ανθρώπους οι οποίοι φοβούνται να γελάσουν. Αυτό με φοβίζει, ξέρετε. Φοβούνται να γελάσουν. Αυτό είναι πολύ σημαντικό και σοβαρό που λέτε, κύριε Γκουρνέλο. Το βλέπω στην παρέλαση, το βλέπω στους ανθρώπους που παρακολουθούν, το βλέπω στους ανθρώπους που συμμετέχουν. Έχω βαρεθεί να ακούω στα κανάλια «Καλό καρναβάλι, καλό καρναβάλι, καλό καρναβάλι, καλό καρναβάλι». Καλό θα είναι το καρναβάλι. Αλλά ο σκοπός είναι το εξής. Τι μπορούμε να κάνουμε όλοι εμείς σαν πόλη για να το κάνουμε καλύτερα? Στο διατάφτα λοιπόν υπάρχουν, προτάσεις υπάρχουν. Θα σας πω ότι όλα αυτά τα χρόνια έχουν κατατεθεί άπειρες προτάσεις, αλλά δυστυχώς οι διαχειριστές του καρναβαλιού ποτέ δεν έχουν διαβάσει ό,τι πρόταση έχουμε καταθέσει, ποτέ δεν ξέρουν ούτε την ιστορία του καθενός, ούτε τι κουβαλάει από πίσω του, ούτε έχουν σκύψει ποτέ, ούτε έχουν καλέσει ποτέ να μιλήσουν μαζί μας, και δυστυχώς έχει αντικατασταθεί όλη η εμπειρία των 40 χρόνων με μια κομματική φατρία η οποία διαχειρίζεται ένα τεράστιο πολιτιστικό γεγονός. Πιστεύετε ότι έχουμε φτάσει σε οριακό σημείο, κύριε Γκουρνέλο? Σε οριακό σημείο, να σας πω κάτι. Το θέμα είναι το εξής. Το θέμα είναι ότι έχουν γίνει άπειρες κινήσεις για να καταστραφεί η σκυταλοδρομία που υπήρχε τόσα χρόνια. Είναι πάρα πολύ σημαντικό η σκυταλοδρομία. Είναι πάρα πολύ σημαντικό το ότι υπήρχε ένας χώρος όπως ήταν ο ΑΣΟ, στον οποίο δημιουργούσαμε άνθρωποι με μια τεράστια εμπειρία και δημιουργικές ικανότητες, και μια σειρά άνθρωποι τριγύρω μας παρακολουθούσαν και βλέπανε πώς δουλεύαμε και πήγαινε από τη μία γενιά στην άλλη. Χωρίς χώρο για να παρακολουθούν όλοι αυτοί οι άνθρωποι τους πιο παλιούς όταν δουλεύουν, πώς θα μάθουν πράγματα? Αυτή είναι η απορία η δική μου. Και βέβαια το καρναβάλι δεν είναι μόνο η παρέλαση. Αυτό θα πρέπει να το λέμε και να το βγάλουμε και εκτός της Πάτρας, και θα πρέπει να δείξουμε σε όλους με κάποιο τρόπο τι ακριβώς είναι το καρναβάλι. Γιατί κουβαλάει μέσα τέχνη, κουβαλάει μουσική, μια κουλτούρα, μια ολόκληρη στάση ζωής. Το καρναβάλι είναι πάρα πολλά πράγματα. Πάρα πολλά. Το θέμα είναι οι άνθρωποι
να μπορούν αυτά να τα βλέπουν και να τα καταλαβαίνουν. Εκείνο το τεράστιο πρόβλημα. Δηλαδή, το θέμα είναι κατά πόσον γίνεται μία εκδήλωση και οι άνθρωποι συμμετέχουν σε αυτήν και υπάρχουν, δηλαδή, να το πω λίγο αναλυτικά, γίνονται ας πούμε καρναβαλοπόλεις από το Δήμο, παράδειγμα. Βλέπεις ότι όλο το πρόγραμμα του Δήμου όσον αφορά το καρναβάλι είναι 3 συναυλίες και πόσες καρναβαλοπόλεις, στο οποίο πάει ένα παιδάκι να παίξει και έχουμε γίνει μία playland. Αυτό έχει το καρναβάλι. Σε όλο τον υπόλοιπο καιρό δεν υπάρχουν δράσεις, δεν υπάρχουν χώροι, δεν γίνονται πράγματα ουσιαστικά για το καρναβάλι, δεν μπορούν να φέρουν επισκέπτες αυτά τα πράγματα, δεν έχει ένα θεσμό, δεν έχει, ξέρετε ποιο είναι το σημαντικό, είναι δυνατόν μια πόλη σαν την Πάτρα να μην έχει μια μικρή Disneyland, να μην έχει όχι μουσείο. Γιατί χθες εκνευρίστηκα πάρα πολύ γιατί άκουσα την κυρία Κουρή να μας λέει για τα εκατομμύρια που θα πάρει ο Δήμος να φτιάξει ένα στεγνό μουσείο. Τι να δείξει? Τι να δείξει ένα μουσείο στην πόλη? Η πόλη θέλει διάδραση, θέλει ανθρώπους να τρέχουν. Ο Δήμος πρέπει να χρησιμοποιήσει το καρναβαλικό, το καταπληκτικό καρναβαλικό εργαστήριο και τους ανθρώπους που είναι μέσα, ώστε να φτιάχνουν πράγματα για να φτιάξει διαδραστικούς χώρους, να μπορούν να συμμετέχουν όλοι αυτοί οι άνθρωποι που έρχονται στην πόλη. Η Ελλάδα έχει εκατομμύρια μαθητές. Να έρχονται τα σχολεία όλο το χρόνο στην Πάτρα, να μπορούν να παρακολουθούν, να συμμετέχουν σε ένα καρναβάλι το οποίο να μην έχει ημερομηνία ένα Σαββατοκύριακο το χρόνο. Γιατί αυτό είμαστε. Ένα Σαββατοκύριακο το χρόνο και ξέρετε κάτι, το μεγαλύτερο ξενοδοχείο της πόλης ποιο είναι? Τα σπίτια των φοιτητών που έρχονται οι φίλοι τους και είναι στους δρόμους. Γιατί αυτό είμαστε. Αυτό είναι. Αυτό είμαστε. Αυτό είμαστε. Κανονικά έπρεπε να έχει πολλαπλές παρελάσεις, να έχουν γεμίσει τα προηγούμενα Σαββατοκύριακα όπως είναι όλες οι μεγάλες πόλεις του εξωτερικού. Αλλά ποιος θα το κάνει αυτό? Αυτοί οι άνθρωποι που διαχειρίζουν το καρναβάλι τα τελευταία χρόνια μισούν το καρναβάλι και είναι ξεκάθαρο. Δεν μπορούν να το κάνουν πιο ξεκάθαρο. Πάντα μετά την Καθαρή Δευτέρα έχουμε γίνονται τέτοιες συζητήσεις, κύριε Γκουρνέλο. Δυστυχώς μετά τις ξεχνάμε για να φτάσουμε και στο επόμενο καρναβάλι για να ξαναλέμε τα ίδια. Γι' αυτό σας ρώτησα πριν αν έχουμε φτάσει σε οριακό σημείο και ίσως κάτι πρέπει να γίνει σήμερα. Σε οριακό σημείο ξέρετε πότε θα φτάσουμε? Όταν όλοι εμείς οι παλιοί άνθρωποι που οι πιο μεγάλες ηλικίες που ασχολούμαστε με το καρναβάλι δεν θα υπάρχει άνθρωπος να παραδώσουμε τη σκυτάλη. Εκεί τα πληρώματα και το μοναδικό πράγμα και το μοναδικό θέαμα που θα υπάρχει στο καρναβάλι θα είναι χωρίς χώρους να φτιάχνουμε τα άρματα και χωρίς να υπάρχει κανένας από πίσω να φτιάξει το δικό του άρμα, χωρίς στολή, χωρίς καπέλο ιδιαίτερο, και θα είναι μια τεράστια παρέλαση πάρτι που αυτό θα είναι το μοναδικό. Και αυτό, με συγχωρείτε πάρα πολύ, δεν είναι εξαγώγημο προϊόν. Αυτό είναι ένα πράγμα το οποίο είναι πολύ ωραίο να έρθεις να λάβεις μέρος, αλλά είναι ένα πράγμα το οποίο όταν το βλέπεις από τις εξέδρες δεν είναι κάτι που σε εξητάρει. Ο σκοπός είναι να φτιάξουμε ένα καρναβάλι που να κοιτάξουμε στο παρελθόν, να μπει στις ρίζες του, να κουβαλήσουμε μασκαράτες, να μπορούν τα άρματα να έχουν μια συνοχή, να έχουμε σάτυρα, να μπορούμε να γελάμε, να μπορούμε να συμμετέχουμε. Αυτό για μένα σημαίνει καρναβάλι. Να σας ευχαριστήσω πολύ, κύριε Γκουρνέλο, για αυτή την συζήτηση. Καλό σας βράδυ. Καλό βράδυ. Γεια σας. Τα είπε όλα ο κύριος Γκουρνέλος για το τι σημαίνει καρναβάλι. Πάμε τώρα να δούμε, κυρίες και κύριοι, πώς οι ιδιοκτήτες της εστίασης εμφανίστηκαν μετά το τριήμερο και εμφανίζονται ιδιαίτερα δυσαρεστημένοι. Να δούμε το ρεπορτάζ. Πλημμύρισε από πλανόδιους υπαίθριας εστίασης. Η Πάτρα κατά το τελευταίο τριήμερο του καρναβαλιού, και αυτό όπως ήταν φυσικό, δεν πέρασε απαρατήρητο όχι μόνο από τους καρναβαλιστές και τους επισκέπτες, αλλά ούτε από τους ιδιοκτήτες της εστίασης, οι οποίοι κατηγορούν το σύνολο των αρχών για τους ελέγχους που δεν έγιναν, ότι για άλλη μια φορά δεν έκαναν το καθήκον τους, με αποτέλεσμα οι καταστηματάρχες να υποστούν μεγάλη οικονομική ζημία. Μάλιστα, στην ανακοίνωση που εξέδωσαν, έκαναν λόγο για παρανομία στο έπακρο και δεν υπάρχει, όπως τονίζουν, καμία δικαιολογία και κανένα άλλο φύ. Τώρα το κακό είναι ότι λέμε κάθε χρόνο τα ίδια. Λέμε κάθε χρόνο τα ίδια χωρίς το παραμικρό αποτέλεσμα. Ως και να έκανε μεγάλη προσπάθεια να προστατεύσει τα μαγαζιά, κατάφερε να εμποδίσει κάποιες, να ξυλώσει που λέμε εμείς,
κάποιο κομμάτι του παρεμπόριο, αλλά έχει καταδείξει κουραστικό μετά το καναβάλι, σε εισαγωγικά καναβάλι λέω εγώ τώρα, κάθε χρόνο να λέμε τα ίδια. Η ευθύνη είναι στην περιφέρεια και στις υπηρεσίες της, στην αστυνομία και στον ελεγκτικό μηχανισμό της, στο Δήμο και τις υπηρεσίες του και σε ένα κομμάτι της εστίασης. Τη σειρά δεν ξέρω πώς θα τη βάλω, τη βάζει ο καθένας όπως νομίζει. Οι ιδιοκτήτες εστίασης της Πάτρας αμφισβητούν και τα στοιχεία για τη μεγαλύτερη επισκεψιμότητα των τελευταίων 15 ετών, τονίζοντας ότι υπήρξε πτώση του αριθμού των επισκεπτών σε σημαντικό κιόλας βαθμό. Τα νούμερα δεν βγαίνουν. Τώρα, άμα ήρθανε μαροπλάνα και καράβια που δεν έχουμε στην Πάτρα, δεν ξέρω ποιος τα έβγαλε αυτά τα νούμερα. Και με το μάτι, το γυμνό μάτι, φαινότανε ότι ο κόσμος ήταν πολύ λιγότερος από αυτούς που λέγανε και τον είχαν τρομάξει τον κόσμο. Προσωπικά, κατά εμέ, καλύτερα. Γιατί κάποια στιγμή θα συμβεί το απευκταίο για να διορθωθεί όλο αυτό το χάλι. Σύμφωνα με τους εκπροσώπους του Σκιανά, το πατρινό καρναβάλι έχει καταρρεύσει με την υπάρχουσα μορφή, με βάση το καρναβάλι προδεκαετιών, και χρειάζεται επανεκκίνηση ώστε να αποκτήσει την παλαιά του έγκλη που διαρκούσε 1,5 μήνα και όχι μόλις μια μισή ημέρα όπως τώρα. Δεν υπάρχει καρναβάλι στην Πάτρα. Υπάρχει για μια μισή μέρα ένα ατέλειωτο street party. Ξεκάθαρα στην πάρτι. Το καναβάλι στην Πάτρα είναι οι 7 χωροί, καθιερωμένοι χωροί που υπάρχουν και οι 2 παρελάσεις. Ακόμα και αυτές έχουν κάποια προβλήματα πλέον λόγω των γκρουπ που βγαίνουν με τα 5 και 8 χιλιάδες άτομα. Το καναβάλι, ξεχάστε το. Τη λέξη καναβάλι για την πόλη. Δεν είναι καναβάλι. Το ξεχνάμε αυτό. Άρα, να μιλάμε για ένα κάθε χρόνο από εδώ και πέρα, για ένα πάρτι, το οποίο, ένα υπαίθριο πάρτι, ειδικά αν έχει καλό καιρό. Εγώ έχω πει από πέρυσι ότι το καναβάλι πρέπει να διαλυθεί και να ξεκινήσει πάλι από την αρχή. Έχουν μεγάλη ευθύνη όλες οι υπηρεσίες που ανέφερα πριν. Πρέπει να αναλάβουν τις ευθύνες τους οι κλασικοί παλιοί καναβαλιστές που ενδιαφέρονται για το καναβάλι. Δεν μιλάμε για δουλειά, μιλάμε για καναβάλι. Για να επανέλθουμε πρέπει να ξεκινήσουμε από το μηδέν. Πώς γίνεται αυτό, έχω σταματήσει να καρναβαλίζουμε από το 99, δεν ξέρω. Μάλλον πρέπει να ξεκινήσει λοιπόν μια μεγάλη και ουσιαστική συζήτηση. Τώρα όμως να πάμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Εκεί είναι η κυρία Παρασκευή Λουκοπούλου, γιατρός, υπεύθυνη του ιατρείου που είχε στηθεί στον Έσπερο για την αντιμετώπιση των όποιων προβλημάτων. Κυρία Λουκοπούλου, καλησπέρα σας. Καλησπέρα και από μένα. Καλή Σαρακοστή. Καλή Σαρακοστή και σε εσάς. Πώς ήταν αυτό το τριήμερο για την Πάτρα και ποια είναι η δική σας εμπειρία, κυρία Λουκοπούλου? Ναι. Ήταν η πρώτη φορά που συμμετείχα σε αυτό το ιατρείο. Είχε ξαναστηθεί και πέρσι ο Ερυθρός Σταυρός. Φέτος όμως, με τη συνδρομή της Έκτης ΥΠΕ, συνεργασία Έκτης ΥΠΕ και Ερυθρού Σταυρού, προσέφερα και εγώ τις υπηρεσίες μου εκεί. Πάρα πολλά τα περιστατικά, κυρίως όμως μέθη. Μέθη, τραυματισμοί, απασπασμένα μπουκάλια και μία θλίψη, έχω να πω. Γιατί και εγώ έχω βγει στο καρναβάλι, εδώ ζω, εδώ έχω μεγαλώσει, έχω ζήσει καλές εποχές στο καρναβάλι. Αυτή τη στιγμή το τριήμερο είναι, όπως άκουσα και προηγουμένως, ότι είναι ένα πάρτι. Ένα πάρτι όμως μόνο με μεθύση, με διάφορες ουσίες και τραυματισμού στα αποσπασμένα μπουκάλια. Τίποτα παραπάνω. Έτσι. Είναι λυπηρό αυτό που μας λέτε. Αντιμετωπίσαμε γύρω στα 523 άτομα περίπου με διάφορα προβλήματα, κυρίως μέθες, κυρίως κοψίματα από τα σπασμένα μπουκάλια, κυρίως την Κυριακή καπνογόνα. Ερχόντουσαν τα παιδιά με τα μάτια τους να κλαίνουν από τα καπνογόνα, τα οποία τα ρίχνανε τα ίδια τα παιδιά. Σπρέι πιπεριού έπεσε το Σάββατο το βράδυ να έρχονται πάλι παιδιά κλαίγοντας. Λοιπόν, αυτό για μένα δεν είναι καρναβάλι.
Γιατί θα πρέπει να περιθάψουμε αυτή τη στιγμή 500 άτομα να έχουμε αυτή τη στιγμή, τα οποία να είναι από μέση. Το καρναβάλι είναι γιορτή. Δεν πρέπει να είναι γιορτάζουμε ή περνάμε καλά πίνοντας μέχρι τελικής τόσος. Δηλαδή τα παιδιά ερχόντουσαν σε κομματώδη κατάσταση από το πολύ ποτό. Αυτό δεν είναι διασκέδαση, αυτό δεν είναι καρναβάλι καταρχήν. Τα λέω λίγο ομά, γιατί μόνο έτσι θα αφυπνιστούμε και να σώσουμε κάποιες καταστάσεις. Άμα θέλουμε να έχουμε ποιοτικό κόσμο, καλό κόσμο και να έχουμε ένα καλό καρναβάλι. Τα περισσότερα παιδιά που περιφερόντουσαν στην πλατεία Γεωργίου, στην Κυροκοπροστοπούλου, στην πλατεία Όλγας, ήταν ένα μπουλούκι. Τίποτα παραπάνω δεν είδα εγώ και τις τρεις μέρες. Ένα μπουλούκι να περιφέρεται με ένα ποτό στο χέρι, με μια μπύρα. Θλιβερή πραγματικά εικόνα που μας περιγράφεται. Να σας ευχαριστήσω. Πάντως εμείς σας ευχηθούμε χρόνια πολλά και του χρόνου να είμαστε καλά για το πατρινό καρναβάλι. Εννοείται, να είμαστε καλά και με καλύτερες προδιαγραφές, βεβαίως. Να το πω έτσι. Καλύτερες και προδιαγραφές. Με να είστε καλά. Καλό σας βράδυ, καλή συνέχεια. Πάμε να δούμε τώρα, κυρίες και κύριοι, το ρεπορτάζ με αναλυτικά στοιχεία από τον Ερυθρό Σταυρό, που και φέτος ήταν επιποδός τα μέλη του Ερυθρού Σταυρού για να ανταποκριθούν στα όποια προβλήματα. Άκρος σημαντική ήταν η παρουσία και παρέμβαση των Σαμαριτών, των Διασωστών και των Εθελοντών του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού του Παραρτήματος Πατρών κατά την κορύφωση των καρναβαλικών εκδηλώσεων του 2024 στην Πάτρα, αφού η ετοιμότητά τους ήταν κέρια και αποτελεσματική. Για πολλά χρόνια, όπως ξέρουν και οι πατρινοί, εμείς συμμετέχουμε στις δράσεις του καρναβαλιού, παρέχοντας φροντίδα και ό,τι άλλο χρειάζονται. Είμαστε στον Έσπερο, είμαστε στην αρχή του καρναβαλιού και στο τέλος με τα παιδιά μας και σε όλη τη διαδρομή είχαμε θελοντές. Είναι τρία τα σώματα που εφέτος συμμετείχαν. Είναι οι Σαμαρίτες Διασώστες θελοντές, όλοι φυσικά. Είναι ο τομέας υγείας και η κοινωνική πρόνοια με τους συμβούλους που έχει μαζί μας. Η δύναμη του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού δεν ήταν μόνο στο υπαίθριο ιατρείο του Έσπερου, αλλά και κατά μήκος των παρελάσεων, επεμβαίνοντας αμέσως σε κάθε περιστατικό, με αποτέλεσμα να μην υπάρξει επιβάρυνση των νοσοκομείων της περιοχής. Αυτό το είδαν όλοι και το καταλάβανε όλοι οι άνθρωποι, ότι ξέραν ότι ό,τι θα χρειαστούν θα μας βρούνε. Είχαν τα σημεία και τα γνωρίζανε, αλλά και σε όλη τη διαδρομή ήταν τα παιδιά μας. Εγώ ανεβοκατέβηκα. Δεν ξέρω πόσες φορές από την αρχή μέχρι το τέλος με τα πόδια μέσα στο καρναβάλι για να βλέπω τι γίνεται. Το σίγουρο είναι πως δεν νοείται διοργάνωση πατρινού καρναβολιού χωρίς την παρουσία του Ερυθρού Σταυρού, αφού σε κάθε περιστατικό οι εμπλεκόμενοι απευθύνονται στις γνώσεις και στην εμπειρία των μελών του Ερυθρού Σταυρού για την παροχή πρώτης βοήθειας. Χωρίς Ερυθρό Σταυρό νομίζω ποτέ. Τώρα πλέον έχουμε μάθει τα πατήματά μας, ξέρουμε ακριβώς τι πρέπει να κάνουμε. Η πλατεία Γεωργίου μας βοηθάει πάρα πολύ, γιατί είναι εκεί το κέντρο μας και από εκεί δίνονται όλες οι κατευθύνσεις. 523 περιστατικά αντιμετωπίστηκαν στο υπαίθριο ιατρείο που είχε στήσει η έκτη ΥΠΕ στον Έσπερο στο κέντρο της πόλης σε συνεργασία με τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό, και μόνο τα 18 περιστατικά μεταφέρθηκαν στα νοσοκομεία της πόλης. Τα περιστατικά αυτά κυρίως αφορούσαν μέθη και άλλα και μικροτραυματισμούς. Επίσης στο υπαίθριο ιατρείο ήταν και ψυχολόγος που επενέβη σε 5 περιπτώσεις κρίσης πανικού. Πολλά δεν ήταν τόσα πολλά που να είναι με μέθης, βασικά ήταν με διάφορες ουσίες. Είχαμε όμως και με θλαστικά, είχαμε με κρίση πανικού, είχαμε που χρειαζόντουσαν και κάποια παιδάκια που χρειαζόντουσαν βοήθεια γιατί είχαν χαθεί. Εκεί ήταν η πρόνοια που βοήθαγε με τους ψυχολόγους της και γενικώς. Η βοήθειά μας ήταν φοβερή. Συνολικά 12 περιστατικά χρειάστηκε να μεταφερθούν στο νοσοκομείο Άγιος Ανδρέας και 7 στο περιφερειακό νοσοκομείο, ενώ 4 αντιμετωπίστηκαν άμεσα στο Κέντρο Υγείας Βορείου Τομέα, το οποίο λειτουργούσε μέχρι τις 12 τα μεσάνυχτα της Κυριακής της αποκριάς. Σε ό,τι αφορά στα παιδιατρικά περιστατικά, το Καραμανδάνιο, που ήταν και αυτό σε συνεχή εφημερία, δέχθηκε 11 περιστατικά, κυρίως από πτώσεις λόγω της βροχής και το ολισθηρό οδόστρωμα. Μελανό σημείο επίσης, κυρίες και κύριοι, η μετάδοση της καρναβαλικής παρέλασης από το κρατικό κανάλι. Τι έγινε και τι δεν έγινε. Πάμε τώρα στον κύριο Νίκο Κανελάκη, παλιός καρναβαλιστής, από τους πιο παλιούς. Κύριε Κανελάκη, καλησπέρα.
Καλησπέρα σας. Και βέβαια όχι μόνο καρναβαλιστής, αλλά για επί σειρά ετών είχατε, ήσασταν στην κριτική, στην Καρναβαλική Επιτροπή. Καρναβαλική Οργανωτική Επιτροπή, είχα την ευθύνη των παρελάσεων, είχα ευθύνη του καρναβαλίου των μικρών. Λοιπόν, κριτική όχι, δεν υπήρξα ποτέ. Τι έγινε φέτος με την μετάδοση, κύριε Κανελάκη? Κοιτάξτε να δείτε, η ουσία είναι ότι το Πατρινό Καρναβάλι τσουβαλιάστηκε μαζί με όλα τα καρναβάλια που έδειξε η ΕΠ3, αγνοώντας και την ιστορία του, αλλά και, και την διαδρομή που έχει τόσα χρόνια. Επίσης, κατάφερε η ΕΡΤ με τον τρόπο της και με τη διαχείριση που έκανε της εικόνας, ό,τι καλό έχουμε που ήταν στις πρώτες ώρες, να το αποκλείσει ουσιαστικά και να, όταν έδωσε την σύνδεση μετά από 2 ώρες που έδωσε την παράταση μιας ώρας, πλέον να έχει αρχίσει να πέφτει ποιότητα. Με αποτέλεσμα, όσοι έβλεπαν τηλεόραση, όσοι έβλεπαν την παρέλαση από τις οθόνες τους και άλλαζαν εικόνα με τα καρναβάλια, τα υπόλοιπα καρναβάλια, δεν έβλεπαν να αλλάζει κάτι, έβλεπαν πραγματικά τα ίδια προβλήματα, την ίδια εικόνα που παρουσίαζε το Ρέθυμνο, η Ξάνθη και όποιο άλλο καρναβάλι. Κοιτάξτε να δείτε, δυστυχώς αυτά τα καρναβάλια... Κύριε Κανελάκη, ναι, ναι. Η ΕΡΤ φταίει. Το κρατικό κανάλι φταίει. Όχι, όχι. Εγώ δεν ρίχνω τις ευθύνες μόνο στην ΕΡΤ. Σαφώς φταίει και η ΕΡΤ, η οποία ενώ έχει, ξέρει τι έχει να δείξει. Απ' την άλλη μεριά, εγώ ρίχνω και τις ευθύνες ξεκάθαρα στο Δήμο και ξέρετε, επειδή έτυχε μάλλον κάποιες χρονιές να είμαι στην ομάδα που πήγε και συζήτησε και διαπραγματεύτηκε με την ΕΡΤ, με τον τότε σκηνοθέτη Ελισσέο Βγενόπουλο και τον τότε καλλιτεχνικό διευθυντή, τον συγχωρεμένο τον Στάθη Τοξικόπουλο. Κάναμε ατελείωτες ώρες και ατελείωτες συσκέψεις με τους ανθρώπους της ΕΡΤ για να διεκδικήσουμε και να πάρουμε πράγματα, δηλαδή μεταδόσεις που εμείς πιστεύαμε ότι θα ήταν καλύτερες. Τις περισσότερες φορές το καταφέραμε. Πάντα όμως είχαμε στα χέρια μας ένα χαρτί, έφτανε στα χέρια μας ένα mail που έλεγε ότι θα μεταδώσει η ΕΡΤ συγκεκριμένα πράγματα. Δεν ξέρω τι, αν είχανε συγκεκριμένο χαρτί, γιατί αν είχανε τότε είναι συνυπεύθυνος και ο Δήμος. Αν είχε χαρτί και δέχτηκε και αποδέχτηκε να έχει πληρωμένο το βαν και να του δείχνουν ό,τι ήθελε και όποτε θέλανε από την Πάτρα, νομίζω ότι έχει μεγάλη ευθύνη. Αν πάλι δεν το ήξερε, νομίζω, η δική μου εκτίμηση είναι, και αν είτε ήμουνα και είχα κάποια ευθύνη, η εντολή που θα έπρεπε να δοθεί θα ήταν να σταματήσει η μετάδοση και να αφήσουν τα ιδιωτικά να δείχνουν, τα τοπικά. Τελικά... Αυτή είναι η δική μου εκτίμηση. Όμως έχουμε καταφέρει ως πόλη, κύριε Κανελάκη, τελικά έχουμε καταφέρει να δείξουμε στους ανθρώπους εκτός της Πάτρας τι είναι το Πατρινό Καρναβάλι και γιατί αξίζει να το μεταδώσουν. Δυστυχώς θα γίνω λίγο σκληρός. Δεν το έχουμε δείξει, ειδικά τα τελευταία χρόνια, με τον τρόπο που το διαχειριζόμαστε, όχι σε εισαγωγικά το διαχειριζόμαστε, το διαχειρίζεται η Δημοτική Αρχή ουσιαστικά. Η Δημοτική Αρχή απλώς το κάνει διεκπεραιωτικά. Όταν ένα πράγμα το κάνεις, δεν το αγαπάς και το κάνεις διεκπεραιωτικά, δεν μπορείς να το παλέψεις, να το βγάλεις, να δείξεις τις πραγματικότητες, γιατί δεν το ξέρεις. Αυτή είναι η αλήθεια. Η πραγματικότητα είναι ότι η Δημοτική Αρχή δεν το ξέρει. Και ό,τι έχει κάνει και οποιαδήποτε μικρή βελτίωση μπορεί να συμβεί, συμβαίνει γιατί παρασύρεται από τα πληρώματα και από τους ανθρώπους του καρναβαλιού. Δεν έχει λειτουργήσει όλο το χρόνο, δεν έχει ασχοληθεί με το καρναβάλι όλο το χρόνο όπως θα έπρεπε να κάνει. Δεν έχει σκύψει επάνω στα προβλήματα. Έχει εγκαταλείψει τους ανθρώπους που αγαπάνε το καρναβάλι να παλεύουν μόνοι τους. Το να τους λες ένα ευχαριστώ στο τέλος δεν λέει τίποτα. Ο σκοπός είναι να είσαι μαζί τους, να τους αφουγκράζεσαι, να προσπαθείς να βελτιώσεις την εικόνα σου
και παράλληλα τις προτάσεις, όπως άκουσα πριν είπε και ο Σταύρος, τις προτάσεις που έχουμε κάνει κατά καιρούς, να τις αναζητήσουν ή να μας ξαναφωνάξουν, γιατί να σκεφτείτε ότι φέτος, και αυτό είναι σημαντικό, δεν ξέρω αν το είπε κανένας, είναι η πρώτη φορά που η Δημοτική Αρχή δεν έκανε συνάντηση με τα πληρώματα, με τους ανθρώπους του καρναβαλιού. Δεν έκανε καμία συνάντηση. Και αυτό είναι, για μας είναι τραγικό. Δηλαδή δεν αφουγκράστηκε, δεν πήρε τη γνώμη μας για τίποτα. Αποφάσισαν, κάναμε, επιλέξανε, φέρανε όποιον θέλανε, δεν ρωτήσανε. Δυστυχώς, έτσι. Έτσι δεν γίνεται. Το καρναβάλι θέλει δουλειά. Για να μπορέσεις να το προβάλλεις, πρέπει να βάλεις ανθρώπους που το γνωρίζουν, και δεν μιλάω για εμάς τους καρναβαλιστές, ανθρώπους που θέλουν να δουλέψουν, επαγγελματίες, να βγάλουν την εικόνα συγγνώμη, να βγάλουν την εικόνα του καρναβαλιού μας, να βγαίνουν κάποια μικρά σαν υπό το τύπο ντοκιμαντέρ, και αυτά να ταξιδέψουν σε όλη την Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο. Αυτό έχει σταματήσει εδώ και χρόνια να γίνεται. Έγινε κάποια χρόνια εδώ και πριν 15 χρόνια, 16, αυτή τη στιγμή έχει σταματήσει πάλι. Δεν υπάρχει κάτι να δώσουμε. Οι αφίσες δεν βγαίνουν την ώρα που πρέπει. Το πρόγραμμα δεν υπήρχε. Δεν ξέρω, υπήρχε πρόγραμμα. Δεν είδα πουθενά. Δεν έφτασε στα χέρια μου. Δηλαδή, είναι τραγικά αυτά τα πράγματα. Είστε το καλύτερο καρναβάλι της Ελλάδας και ένα από τα καλύτερα της Ευρώπης και από τα γνωστότερα στον κόσμο. Θα πρέπει από το Σεπτέμβρη, άντε τον Οκτώβρη, να έχεις έτοιμη την αφίσα σου, το πρόγραμμά σου, τα πιο απλά πράγματα. Και αυτά να τρέχουν σε όλο τον κόσμο και σε όλη την Ελλάδα. Ένα άλλο λοιπόν. Τα λέμε, τα ξαναλέμε. Δυστυχώς δεν μας ακούει κανείς. Ένα άλλο λοιπόν μεγάλο κεφάλαιο είναι η μετάδοση και η διαφήμιση του πατρινού καρναβαλιού. Να σε ευχαριστήσω πολύ, κύριε Κανελάκη. Και εγώ ευχαριστώ. Καλό σας βράδυ. Καλό βράδυ. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το δελτίο μας. Να ευχαριστήσουμε και εσάς που μας παρακολουθήσατε. Καλό σας βράδυ, καλή σαρακοστή.